Ο συνήγορος του προφυλακιστέου Δημήτρη Λιγνάδη Αλέξης Κούγιας εξέδωσε ανακοίνωση φωτιά και ενημέρωσε ότι θα καταθέσει αναφορά σε δικαστικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση του εντολέα του. Επίθεση εξαπολύει κατά παρουσιάστριας πρωινής εκπομπής του Open, χαρακτηρίζοντάς την επαγγελματία κυρία της Μικόνου, αλλά και κατά του Γιώργου Καμπουτζίδη, με αιχμή της φράσης «φυσιολογικές οικογένειες και φυσιολογικά παιδιά». Την ίδια ιδιαίτερη μεταχείριση επιφυλάσσω και στην επαγγελματία κυρία της Μικόνου, παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής στο Open TV, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει την προσωπική και επαγγελματική της ζωή δεν της επιτρέπει να κάνει κρίσεις. Αν λοιπόν το επαγγελματίας κυρία της Μικόνου είναι σαν το επαγγελματίας ομοφιλόφιλος, μαγιά μου, τιμή μου και τιμητικό. Ναι, αν όμως υπονοείτε κάτι για το ήθος μου, εσείς που είστε ο τελευταίος πρέπει να μιλάτε για ήθος, όποια πέτρα και αν σηκώσετε, έχει να πει το πόσο ηθικό πλάσμα είμαι. Και όλα αυτά τα χρόνια είμαι εδώ και στην πρώτη γραμμή με το ήθος μου και την αξιοπρέπειά μου. Το Open στηρίζει απόλυτα τη συνεργάτηδά του, της οποίας το ήθος, η αξιοπρέπεια και η επαγγελματική επάρκεια δεν αμφισβητούνται. Στηρίζει απόλυτα επίσης και κάθε άλλο δημοσιογράφο ή παρουσιαστή του σταθμού που μάχεται στην πρώτη γραμμή για την ενημέρωση και ψυχαγωγία. Λίγο αργότερα, με γραπτή δήλωση, ο κύριος Κούγιας διευκρίνησε ότι αναφερόταν σε άλλη παρουσιάστρια. Στο στόχαστρο έβαλε τον Γιώργο Καμπουτζίδη, για τον οποίο τονίζει ότι επιφυλάσσει ιδιαίτερη μεταχείριση στα δικαστήρια, χαρακτηρίζοντας τον νέο πρότυπο της κοινωνίας και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου στην Υγειά μας, επί τρεις ώρες ανέλυε, παρουσίαζε τον έρωτά του με τον σύντροφό του, ο οποίος του αφιέρωνε και του τραγουδούσε τραγούδια ενώπιον των φυσιολογικών οικογενειών μας και των φυσιολογικών παιδιών μας και ενώπιον εκατομμυρίων τηλεθεατών, και ο οποίος τόλμησε να προσβάλει την τιμή και την υπόλοιψή μου και να θίξει τον φυσιολογικό τρόπο οικογενείας. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος κάνω σημαία την ιδιαιτερότητά μου. Είναι κάποιοι άλλοι που την ιδιαιτερότητά μου ή αυτό που είμαι το θεωρούν βαρύδι, το θεωρούν ντροπή. Μακάρι όταν τελειώσει αυτή η συνέντευξη κάποιος πατέρας να κοιτάξει τον γκέι γιο του ή την γκέι κόρη του με περηφάνεια, όπως με κοιτάει και εμένα ο μπαμπάς μου. Στο πλευρό του στέκεται ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, και σήμερα ο Γιώργος Καπουτζίδης επανεγγράφεται στο σωματείο. Μια επίθεση ανέτεια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό, γιατί στοχοποιούνται οι άνθρωποι για τις φυσιολογικές τους καταστάσεις. Μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης έλαβε ο Γιώργος Καπουτζίδης από ηθοποιούς και καλλιτέχνες, που οι αναρτήσεις τους πλημμυρίζουν τα κοινωνικά δίκτυα.